Γεια σας, γεια σας φίλοι μου στο YouTube, στο Facebook, καλό μήνα να έχουμε. Μια που είμαστε στη μέση του φθινοπωρίου, το φθινόπωρο είναι πολύ όμορφο, αλλάζουν τα χρώματα της φύσης και ύστερα βαδίζουμε προς το χειμώνα. Αρχινάμε να κάνουμε κάποιες διαδρομές στη φύση, κάποια μικρά βίντεο. Στο πρώτο κάναμε βίντεο ερασιτεχνικό κάπως, με το χέρι δηλαδή τραβούσαμε με το κινητό. Τώρα έχουμε πάρει ένα κίμπαλ, ένα μηχανηματάκι το οποίο κρατάει σταθερά το κινητό για να μην κουνιέται. Λοιπόν, και το δοκιμάζουμε έτσι, πιστεύω καλύτερα είναι από ότι με το χέρι. Λοιπόν, εντάξει, έτσι εδώ πως δουλεύει, το μάθημα και πως δουλεύει σιγά σιγά. Πάει πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Λοιπόν, ας το κλειδώσουμε εδώ. Είμαστε σε ένα δάσος από τα λίγα που έχουν μείνει εδώ στην περιοχή μας. Πιστεύω να μείνει και αυτό. Λοιπόν, γιατί το δάσος είναι πηγή ζωής, όσο για τον άνθρωπο και όσο για την ίδια τη φύση και τα ζώα ακόμα, και το ίδιο και το περιβάλλον. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο πιο μέσα. Φυσικά δεν είναι προσβάσιμη η διαδρομή μέσα στο δάσος, κατάλληλη έτσι για περπάτημα ή εξερεύνηση, ας πούμε. Πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα και επίσης έχουμε και τα άγρια ζώα, λύκους, αρκούδες που μπορεί να συναντήσουμε μέσα στο δάσος και θα πρέπει να ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε εκείνη τη στιγμή. Μέχρι στιγμής δεν συναντήσαμε κάτι ακόμα, αλλά και να συναντήσουμε δεν πιστεύω να έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, θα κάνουμε και άλλα βιντεάκια έτσι παρομοίου τύπου μέσα στο δάσος και σε άλλες περιοχές. Απλώς τώρα κάνω μια δοκιμή λίγο για κινητό, το P20, το Lite της Huawei και το gimbal το Smooth Q. Θα δούμε ποιες εταιρείες είναι. Feiyu, κάπως έτσι τέλος πάντων. Ωραία, εδώ κάπου τελειώνει το δάσος, μία μεριά του. Από εκεί να πάμε, μπορεί να γλιστρήσουμε, θα πάμε από εκεί πέρα. Από εκεί πέρα εννοώ, οπότε όχι, και η ανάβαση είναι εκεί πολύ εύκολη, για να δούμε την ανάβαση. Εμείς ήρθαμε από εκεί πέρα, που καλύτερα να πας πάλι από εκεί που ήρθες πίσω παρά από εδώ. Λοιπόν, αλλά επειδή μας αρέσουν και λίγο τα δύσκολα, θα πάμε από εδώ, θα το ρισκάρουμε. Λοιπόν, πάμε από μια φορά, μας ανεβούμε και θα τα πούμε στην επόμενη στάση. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, ανεβήκαμε μέχρι σε ένα σημείο. Λοιπόν, αν και θέλω να πάω κάτω εκεί, γιατί το δάσος συνεχίζει, είναι μεγάλο και είναι ωραία ο περίπατος αυτός μέσα στο δάσος, αλλά από εκεί και πέρα αρχινά τα δύσκολα πιο μέσα, και επειδή δεν θέλουμε να ταράξουμε και τα άγρια ζώα, να χαλάσουμε την ησυχία τους,
Θα σταματήσουμε εδώ και θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι κάνει δουλειά το γκίμπαλ, κρατάει σταθερότητα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Εδώ γυρνάει έτσι. Θέλει σιγά σιγά. Έτσι θέλει. Α, μπράβο. Θα το μάθουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, εδώ πάει και πάνω. Κάτω, εντάξει. Πάνω κάτω. Ωραία. Ωραία. Αυτά είναι ολίγης. Είδατε και στο προηγούμενο βίντεο λίγο έτσι πως είναι. Βασικά και κάναμε και λίγο δοκιμή. Τώρα καλύτερα είναι με το κύπαλ. Εντάξει. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε και δοκιμάζουμε και το κύπαλ. Ας γίνει λίγο δύσβατο εδώ πέρα το μέρος. Πρέπει να έχει καλό πατούμενο. Παπούτσια δηλαδή. Για το κατάλληλο έδαφος. Λοιπόν, ωραία. Θα κάνουμε τον κύκλο. Οπα, γύρισα εδώ. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο γκίμπαλ το οποίο πάει με ρόδα. Δηλαδή, ελέγχει τη σταθερότητα των κινήσεων. Αυτό είναι λίγο με joystick και θέλει πολύ ευαισθησία. Δηλαδή, πρέπει να κάνει πολύ σιγά σιγά για να πάει έτσι αργά. Ενώ εκείνο με ρόδα είναι και πιστεύω πηγαίνει καλύτερα εκείνο. Θα το πάρουμε κάποια στιγμή. Μπορεί να πάμε και κάποιο καλύτερο. Λοιπόν, εδώ είναι υπέροχο σημείο. Λοιπόν, εμείς όμως δεν θα προχωρήσουμε άλλο πιο κάτω και θα γυρίσουμε πίσω. Θα γυρίσουμε πίσω και θα πάμε από εδώ. Θα πάμε από εδώ. Να δείκαμε σε κάποιο πάνω. Δείτε πολύ από κάτω. Κανόνες στο δάσος να ξέρουμε τα μονοπάτια σε όποιο δάσος και να πάμε. Όταν είναι και αυτό, δεν πάμε μόνοι μας έτσι ξεκάρφωτα κάπου. Μπορεί να χαθούμε, μπορεί να οδηγηθούμε σε λάθος μονοπάτι και να φύγουμε μακριά από εκεί που ξεκινήσαμε. Και τότε τα πράγματα αγριεύουν. Ειδικά τώρα το χειμώνα που οι μέρες μικραίνουν και οι νύχτες μεγαλώνουν. Λοιπόν, με τα βίντεο ασχολούμαι πολλά χρόνια. Βασικά από μικρό παιδί, από 12 έπαινα 15 χρονών και μετά. Από τις πρώτες κάμερες που είχαν βγει και φυσικά ήταν δωρεά του θείου μου από την Αμερική, μια που εγώ δεν μπορούσα να αγοράσω, και υπάρχουν στο κανάλι παλιά βίντεο. Αν πείτε, θα τα δείτε. Φυσικά είναι και σε αναλύσεις πολύ πιο απλές για τόσες συνθήκες,
Όχι σαν τώρα που τα έχουμε όλα ψηφιακά και δεν είμαστε και ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε και θέλουμε κι άλλα. Που μερικοί δεν έχουν καν κάμερα. Λοιπόν, να τονίσουμε ότι σκοπός δεν είναι να πουλήσουμε εφέ, ούτε να το παίξω ότι είμαστε κάποιοι. Δεν είμαστε χτεσινοί. Γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν και βίντεο δηλαδή μέσα στο κανάλι μας. Και ο πιο παλιά απλώς το παρατήσαμε λίγο κάποιο διάστημα και δεν ήμασταν πολύ δραστήριοι με αυτές τις περιπέτειες, διαδρομές της φύσης, ας πούμε, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Μαζεύω και βελανίδια εγώ φυσικά. Τα βελανίδια μπορεί να τα κάνετε τέτοια, σαν αξεσουάριδι, σαν μπιμπιαλό, κάτι έτσι. Είναι πανέμορφα. Έχει διάφορα είδη. Πού εδώ πάμε τώρα. Πάμε εδώ. Καλά είναι, όλα καλά είναι. Τα έχουμε την υγεία μας. Και όλα τα άλλα έχει ο Θεός. Λοιπόν, για να δούμε. Τόση ώρα προχωράω. Δεν κοιτάω πολύ την κάμερα, κοιτάω που περπατάω, που πατάμε. Λοιπόν, γιατί χτες έβρεξε και λίγο γρασία και θέλει προσοχή. Γιατί έτσι και βλεστρείς εδώ πέρα. Θα φτάσεις κάπου κάτω εκεί. Κάτω εκεί. Λοιπόν, αυτά. Εδώ είναι η έξοδος. Δεν ήρθαμε από εδώ. Από πιο χαμηλά είχαμε ξεκινήσει, αλλά από εδώ πιο σύντομα θα φτάσουμε. Έχει και άλλα δάση. Λίγο πιο μακριά από εδώ. Σκέφτομαι να πάω εκεί. Και φυσικά όταν πάτε στο δάσος, καλά είναι να πηγαίνετε τις μέρες που δεν έχει κυνήγι για αγριογούρουνα. Έτσι, δηλαδή, μπορείτε να πηγαίνετε εκτός από Τετάρτη και Σαββατοκύριακο, οι άλλες ημέρες είναι καλύτερα για ό,τι και να κάνεις στο δάσος. Γιατί θέλει προσοχή τώρα. Πιο κάτω, χαμηλά, εδώ έχει ένα ωραίο μέρος, είναι σαν κατασκήνωση, για να κάνεις κατασκήνωση, έτσι. Αλλά ποιος θα κάνει κατασκήνωση εδώ μέσα τώρα. Μόνο στις ταινίες τα βλέπουμε αυτά. Αλλά, αν παρεστεί η ανάγκη και αλλάξουν οι συνθήκες, γενικά θα χρειαστούμε τη μητέρα φύση, γιατί αυτή θα μας ταΐσει, αυτή θα μας ποτίσει, αυτή θα μας βοηθήσει να επιβιώσουμε. Και αρχές επιβίωσης υπάρχουν παντού για να μάθουμε. Το ίντερνετ τώρα είναι πηγή ενημέρωσης. Και κάποιος που δεν έχει λεφτά να αγοράσει ένα βιβλίο, που λέει ο λόγος, μπαίνει στο ίντερνετ, κατεβάζει ένα σωρό αρχεία από επίσημα site, στο σελίδες, και διαβάζει και μαθαίνει. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι αν διαβάσεις ένα βιβλίο θα μπορείς να πας ελεύθερα μόνος σου κάπου. Πάντα με παρέα. Μόνος σπάνια, και αν χρειαστεί ανάγκη. Έτσι. Και κάποιον μου ξεκινάει τώρα. Πέφτω και τα βελανίδια. Και μέσα έχει ένα μονοπάτι κάτω και χαμηλά. Μια άλλη φορά θα κατεβούμε. Έχει κάτι αγρομιλιές εκεί πέρα. Πάμε τώρα από εδώ.
Έχει λουλουδάκια το φάτο, έχει τα όμορφα πράγματα συναντάς. Έτσι. Την άνοιξη είναι ωραία όταν πρασινίζει ο τόπος και το φθινόπωρο. Άνοιξε φθινόπωρο είναι όμορφη η φύση. Σε μαγεύει. Έχουμε και τον ντρόν, αλλά περιμέναμε λίγο να αλλάξουν τα χρώματα της φύσης ακόμα λίγο. Πορτοκαλί, κίτρινα. Για να κάνουμε κανένα βίντεο και από ψηλά. Τώρα κάνουμε κανένα με χαμηλά έτσι εδώ με το τηλέφωνο. Λοιπόν. Ωραία. Εδώ έχει ένα άνοιγμα. Δεν θες λίγο εδώ πέρα. Ξέφωτο που λέμε. Ναι. Τώρα το βίντεο θα γίνει λίγο μεγάλο, δεν πειράζει. Να κάνουμε. Πόσο είναι το αυτό, 9 και μετά, τέλος πάντων, μέχρι 15 λεπτά καλά είναι τα βίντεο, παραπάνω σε κουράζει, νομίζω, πιστεύω. Εξαρτάται και τι θα δείξει φυσικά. Εντάξει. Λοιπόν, άντε να βγούμε σιγά σιγά προς τα έξω. Γιατί η ώρα περνάει και όσο βραδιάζει αρχινάνε να ξυπνάνε τα αγρίμια. Άντε, φύγε, φτάσαμε. Φτάσαμε. Ωραία. Σε κάποιο άλλο βίντεο θα μιλήσουμε για επιβίωση. Έτσι. Κάτι θα κάνουμε. Έχω κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου. Να σας δείξουμε κάποια πράγματα και χαίρομαι που βλέπω κάποιους δραστήριους ανθρώπους που ασχολούνται με τη φύση και έχουν και μαθαίνουν και τον κόσμο πώς να επιβιώνει στη φύση και να μαθαίνει σημαντικά πράγματα. Χαίρομαι πολύ που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Να είναι καλά. Λοιπόν, καλά είμαστε εδώ. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, αγαπητοί μου φίλοι, στο YouTube, στο Facebook, σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, με υγεία και αγάπη και φόβο Θεού. Γεια σας.